Δεν άμεσα από τώρα όλα, αποκαλύψεις, θα είναι μεγαλύτερο, θα είναι μεγαλύτερο ο Ολυμπιακός. Άκουσε με, άκουσε με, έστω μια θέση. Καρεκλάκια. Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα. Πρώτα από Κεφματινό, έλεξε ο αγώνας, νικήτρια στη κίτρινη Σουηδία. Και βλέπουμε και τον κίτρινο καλούπι στον πυλώνα μας. Το πρωί που πήρα τις λήψεις, παιδιά, είδατε ότι ήταν μόνο τα πλαϊνά καλυμμένα με τα καλούπια, τα σύγχρονα, αυτά τα καινούργια. Τώρα, περασμένες στο παρατέταρτο, έτσι, που πρέπει γιατί γελάει. Γιατί κρατάει, αδελφέ. Τώρα σε γνώρισε, ρε. Τέλειωσε το βίντεο και θα σου πω. Πες τώρα εδώ, όλα, μια παρέα είμαστε, μίλα. Ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη Τούβο, Μεχταρά. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, ότι κλείστηκε πλέον όλο όσο έπρεπε να κλειστεί. Έχουμε φτάσει πλέον 2,5 γύρω στα 14 μέτρα κλεισίματος από πλευράς του χειροδέματος όσο και καλουπιού. Και έχουμε ακόμα δρόμο. Σας έχω πει ότι η άλλη πλάκα θα πέσει πλέον στα 22 μέτρα. Σας έχω πει, δεν το έχω πει από το μυαλό μου, άλλος μου το είπε. Κατασκευαστής, πυλωνάρχης, πείτε το πώς θέλετε. Το αυτό είναι ότι πιστέψαμε, παιδιά, το γήπεδο θα είναι έστω μια θέση παραπάνω από του φίλου Ολυμπιακού, εισαγωγικά το φίλος. Δεν έχουμε εχθρούς, είμαστε καλύτερη ομάδα. Τι έχουμε, πες τα κέρα μου. Έχουμε εγκόμενα. Παππού μου, δεν μιλάμε για κόμενες. Εντάξει, η γυναίκα μου λέει πήγαινε στην κόμενά σου τώρα, ενώ για την ΑΕΚ. Λοιπόν, η ΑΕΚ μόνο. Θεωρώ ότι το έργο πάει σφαίρα, όπως είδατε και στα μηνύματά σας. Βλέπουμε μέσα από τα καλούπια να υπάρχουν τόσο οι κοντοί όσο και οι υψηλοί δένοντες και με τις προεντάσεις θα ανέβουν ακόμα και άλλο ψηλότερα. Να δούμε λίγο τώρα τα κάτω, γιατί πιστεύω ότι σε λίγο θα βρεθώ εκεί πάνω. Ναι, γιατί βλέπω κόσμο και λογικά θα την κάνω για εσάς. Να είναι καλά, κύριε Σπανίτσος. Πάμε, παιδιά, τομέας 5α. Επειδή έχω χαθεί, αυτές οι τσιμεντέγκες κολόνες υπήρχαν, τώρα γίνανε, οι τσιμεντέγκες κολόνες, υπήρχαν όπως είναι τώρα. Συγγνώμη παιδιά, αλλά έχουμε κάθε μέρα και δεν ξέρω τώρα αν είναι καινούργιες ή αν υφίστατο. Τέλος πάντων, να το διασκεδάσω λίγο, είμαι και μιας ηλικίας προχωρημένης, Αλτσχάιμερ μου φαίνεται, παθαίνω, δεν πειράζει. Να το διασκεδάζουμε. Βασίλισσα, θύρα 22, τομέας 4. Μην αγχώνεστε, γεια σου παλικάρι μου. Μην αγχώνεστε, παιδιά. Είναι 5 συν 1, το δοκάρι 6. Μη μασάμε. Είναι 21 κάτω, 16 πάνω. Βγαίνουν, δεν βγαίνουν στα σχέδια. Το γήπεδο θα είναι μεγαλύτερο από το Ολυμπιακό. Είτε έτσι είτε αλλιώς, θα έχουμε το μεγαλύτερο γήπεδο μετά το ΆΚΑ φυσικά, το Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών. Το μεγαλύτερο γήπεδο της Ελλάδος θα είναι το ποδοσφαιρικό γήπεδο ΆΚΑ και Σοφιά. Έστω και με ένα καρεκλάκι, έστω ορθίον, κάτι θα σκαρφιστεί ο πρόεδρος. Έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Όπου και να είσαι, πρόεδρε μου, είτε διακοπές είτε σε δουλειά, ώρα σου καλή. Να ξέρεις ότι εκατομμύρια αεξίδες, ευχαριστούμε και αυτό που μας δίνεις. Τι, ποιος, ο Μελισανίδης. Κάθε μέρα λέω, τον εγλύφισα. Τον εγλύφω, τον εγλύφω, λέτε και ροντάρα, τι να κάνουμε, μου τα σκάει χοντρά ο πρόεδρος. Μου τα σκάει χοντρά, πρόεδρε, γέρο μου δίνει καλά λεφτά. Δεν μπορώ, γέρο μου. Άμα δεν μου δίνετε, δεν έρχομαι να εδώ. Δεν έρχομαι, δεν το λέω από αυτή την άποψη. Εσύ δεν το λες με την άποψη. Άλλοι όμως τι λένε. Για αυτούς τα λέω. Ότι μου το λέω. Όχι τέτοια, γέρο μου, μην βρίζουμε. Κουκουμουνιστή. Μην βρίζετε, μην βρίζετε. Για να γλύψουμε το κουνόμενα. Όλο αυτό είναι. Ο γέρος είναι δυνατός. Θέλει γλύψουμε από κόμενα. Γυρνατάρα μου, πόσο χρόνο είσαι. 80, να τα κάνω το εσύ, Σαρχοντά. Θέλω να σε δείξω. Ποιο και ο Ροντάρα είσαι. Πολλά σου είναι. Είναι ένα άτομο.
Δεν έχει γλύψει την κυριότητα μου, να το μουτζόνι. Όχι τέτοια πράγματα στην κάμερα. Όχι, 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 παιδιά, όχι, όχι. Μια παρέα είμαστε τώρα εδώ πέρα. Είμαστε γύρω στα 30 άτομα. Έχει τα λεπτοτεράκια. Παιδιά, παίρνω το φακό. Παίρνω το φακό, θα τον βγάλω έξω να δούμε τα παλικάρια αυτά και τον κυριοντάρα, γιατί είναι τέτοια φάτση. Γιατί θα τον βγάλω έξω. Ναι, θα τον βγάλω έξω, τον φακό θα βγάλω έξω. Ο κυριοντάρα αυτό. Μην παρεξηγηθούμε εδώ πέρα. Είναι ατραξιόν. Εδώ, πε μα το όνομά σου. Ο Νικολαίδης, ο συνονόματος ο Γιώργης, είναι 80 ετών, να πάει 150, αλλά είναι λίγο κομμινιάρι. Όχι, του αρέσουν οι γυναίκες. Του αρέσουν οι γυναίκες, δεν είναι αυτό που είπα παιδιά, αλλά του αρέσουν οι γυναίκες. Να είμαστε καλά παιδιά, κλείνω την κάμερα, συνεχίζω ένα εξάλεπτο με την ελικοπτέρωση. Θα μας διαφημίσεις πιο καλά. Διαφημίσεις, τι θα διαφημίσουμε. Σεργέτες. Όχι, σε λουκάνικα. Σε λουκάνικα. Λοιπόν παιδιά, συνεχίζω με το τομέα. Πάμε με το περιπατητό. Να το πάω περιπατητό. Παίρνω το νεράκι μου, πήγε από τη μέση, να το πάω περιπατητό. Θα μείνετε εδώ, παιδιά, φύγετε. Άντε, τσα, όχι, φεύγω. Φύγετε, να είστε καλά, ρε. Να είστε καλά. Θα το πείτε το βράδυ. Θα ξαναγυρίσω, παιδιά, θα αποφωνήσω από εδώ. Γεια, κύριε Ροντάρα μου. Λοιπόν, να δείξουμε λίγο, παιδιά, εκεί, τον τομέα 6 και 7, έτσι, από το θεωρείο της 21. Δεν είναι σταθερός τώρα ο τρίποδας, τον έχω όρθιο, θα το πάω περιπατητό. Να απολαύσουμε λίγο γηπεδάκι. Τι γηπεδάκι, γηπεδάρα. Όλα σε άρα. Ρε, ξέρεις να ευκαιμοιάσεις. Με ποιο μοιάζεις, ξέρεις. Καλό ακουστικό. Με ποιο μοιάζεις, ξέρεις. Ποιο ανήθωσιάς είσαι. Έλα ρε, όχι. Κάτσε εκεί. Δείτε τον, δείτε τον. Να ο προδότης, να τος. Να τους ο κερανός! Σ' έχουνε πει πολύ, ε! Άμισε τα, έχω πει κάτι! Πώς θα λένε δηλαδή! Πώς θα λένε! Πώς θα λένε, πώς θα φωνάζουνε! Όχι ρε, όταν σε βλέπουνε και του μοιάζεις! Πώς θα λένε, προδότη! Ακούει πολλά, καταλάβατε με ποιον μοιάζει! Εντάξει παιδιά, δεν είναι θέμα προδοσίας! Ο άνθρωπος επαγγελματίας είναι, έκανε αυτό που ήθελε η καρδιά του! Μίση και έκτρες πλέον δεν χωράνε! Έτσι, κάνουν ένα επάγγελμα, δεν είναι πια το ποδόσφαιρο ερασιτεχνικό, των παλιών χρόνων, εποχών δηλαδή Μίμη Παπαγιάννου, Κώστα Νεστορίδη και άλλων πολλών, μη στα τώρα αναφερθώ και στεναχωρήσω άλλους, οι δύο γερανοί που προανάφερα, έτσι, δεν μπαίνανε μία από την ΑΕΚ, δίνανε κιόλας, από το εστέριμά τους, κατάνεται καταγελαμένα. Κάθε τη γραμμένη. Και ακόμα θα δώσουνε. Γεια σου Μίμη Παπαγιάννου. Αυτό που λέγαμε με τη γυναίκα και σένα θα γίνει, να το ξέρεις. Λοιπόν παιδιά, ωραία παντοφλίτσα. Το τρίπο θα τον έχω τώρα στα 4 μέτρα και πάω κλειδώντας εμπόδια και παραεμπόδια. Μην νομίζετε παιδιά ότι είναι κάτι το εύκολο. Έχει εδώ και χλωρίδα και πανίδα επικίνδυνη. Το αλυσάκι, τσουχνίδα πάει και έρχεται. Λοιπόν, να στρατοπεδεύσουμε εδώ και να δούμε την ελικοπτέρωση. Οπα. Εδώ βλέπουμε γραμμένους στους τοίχους Μιχαηλάτζελο, Φάντσι Γανιτσά, μια χαρά, ώρα καλή και στο Μιχαλάκι και στα άλλα 4 αδέλφια που παρουσιάζουμε και οι 6 μαζί το γήπεδο της Αγίας Σοφιάς. Περασμένες παιδιά 8, έτσι γίνεται ελικοπτέρωση με ένα μεγάλο, ένα μικρό βλέπω, υπάρχουν άλλα, δεν έχει πώς να σου το πω, όλο το επίπεδο σκυροδετηθεί, έχουν μείνει τα δύο κενά εδώ που είναι οι πυλώνες, έτσι και ο 3γ που γειτνιάζει με τον τομέα 4. Αυτά ακόμα είναι ακάλυπτα. Ωραία. Το άλλο έχει σκυροδετηθεί και μπροστά παιδιά από τον πυλώνα αυτές τις τρυπούλες. Κάτσε να πάμε. Δεν έχει πιθανό ένα λούγα το να πάμε. Μπροστά από εδώ παιδιά που είναι αυτή η τρύπα, φίλοι καλοί μου είπανε ότι θα βγαίνει το ασθενοφόρο κύκλικα και από αυτό τον πυλώνα για να πηγαίνει αν και όταν χρειαστούν παροχές πρώτης βοηθείας. Άρα το λύσαμε και αυτό. Εκεί τώρα που υπάρχει αναμονή, που υπάρχει το καλούπι δηλαδή, εδώ, έτσι, στο πακό,
θα βγαίνει το ασθενοφόρο. Ζήτω, Ιάκ, μάγκες!